Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο του Κιέβου ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Αθήνα συνεχίζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού. Η συνάντηση έγινε παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα, με τον οποίο ο Νίκος Δένδιας νωρίτερα είχε συνομιλίες. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επεσήμανε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακαιρεότητας και της κυριαρχίας όλων των λαών είναι το ιερό ευαγγέλιο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οι κοινές δηλώσεις έγιναν σε καταφύγιο καθώς ήχησαν οι σιρήνες για επικείμενη επίθεση. Οι Έλληνες έχουν επίσης έναν μεγάλο γείτονα στην Ανατολή. Έναν γείτονα που έχει εκδώσει απειλή πολέμου, κάζους μπέλι εναντίον μας. Έναν γείτονα που ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της επικράτειάς μας, ενώ συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις ακριβώς απέναντι από τα σύνορά μας. Ένας γείτονας που παράνομα ισχυρίζεται ότι μέρος της επικράτειάς μας είναι δικό του. Ένας γείτονας που επανειλημμένα λέει ότι μπορεί να έρθει ξαφνικά ένα βράδυ. Ένας γείτονας που δηλώνει ότι αν δεν υποκύψουμε στις επιθυμίες του, θα έχουμε τη μοίρα της Ουκρανίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι στεναρά προσιλωμένη στη λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και υπενθύμησε ότι έχει στείλει σχετική επιστολή στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και πως πρόσφατα επισκέφθηκε ο ίδιος τη Χάγη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Μαριούπολη.